αναμειγνύουμε το λάδι με την ζάχαρη. Στον χυμό πορτοκαλιού βάζουμε τη σόδα και ανακατεύουμε να φρύσει. Το ρίχνουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το μπέικιν, τις βανίλιες και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο μέρη. Στο ένα ενσωματώνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τα 50 γραμμάρια αλεύρι. Στο άλλο ενσωματώνουμε το κακάο. Λαδώνουμε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την ζύμη με άρωμα πορτοκάλι. Από πάνω τοποθετούμε την ζύμη με το κακάο. Και με ένα ξυλάκι από σουβλάκι δίνουμε σχήμα. Ψήνουμε στις 170 βαθμούς Κελσίου και όταν ροδίσει ελέγχουμε αν έχει ψηθεί το εσωτερικό του κέικ. Προαιρετικά μαλακώνουμε λίγη νηστίσιμη πραλίνα και την απλώνουμε πάνω από το κρύο κέικ. Διακοσμούμε το κέικ μας με φράουλες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το μισό φυτικό γάλα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε γάλα αμυγδάλου, την ζάχαρη και ανακατεύουμε. Στο υπόλοιπο φυτικό γάλα ενσωματώνουμε το ριζάλευρο και τον ζεστέ.
τα σουρώνουμε. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Αλείφουμε καλά πυρίμαχο σκεύος με μαργαρίνη. Καλύπτουμε με αρκετή άχνη ζάχαρη. Τοποθετούμε προσεκτικά τη ζεστή κρέμα. Την απλώνουμε και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Καραμελώνουμε στο γκαζάκι στο μάτι της κουζίνας. Προσέχουμε το καζάν τυπί να καραμελώσει ομοιόμορφα. Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε 200 ml λάδι με 100 ml χυμό πορτοκαλιού. Προσθέτουμε 150 γραμμάρια μέλι και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα κουταλάκι κανέλα και δύο βανίλιες. Ρίχνουμε μία πρέζα αλάτι. ...65 γραμμάρια βρώμη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και δουλεύουμε. Προσθέτουμε 2 κουταλάκια μπέικιν. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Τέλος βάζουμε 100 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας και πλάθουμε. Κάνουμε μπαλάκια από ζύμη. Προαιρετικά χρησιμοποιούμε σκούπ παγωτού. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και πατάμε να πάρουν σχήμα από κούκκις. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Ευχαριστούμε για την υπέροχη συνταγή, την φίλη και συνδρομήτρια του καναλιού Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε το γάλα να βράσει μαζί με τη ζάχαρη. Εάν το γάλα που χρησιμοποιούμε είναι επαχείρευστο, προσθέτουμε λίγο νερό. Φροντίζουμε να είναι συνολικά 1,5 λίτρο. Όταν βράσει, προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη μαργαρίνη και τις βανίλιες. Αλείφουμε με σπορέλαιο το ταψί. Βάζουμε 2 φύλλα στις άκρες. Λαδώνουμε. Βάζουμε ακόμη 2 φύλλα. Λαδώνουμε. Κρατάμε 8 φύλλα και τα υπόλοιπα τα βάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λαδώνουμε και βάζουμε 2 φύλλα στο κέντρο. Βάζουμε ακόμη 2 φύλλα και λαδώνουμε. Απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα. Γυρίζουμε τις άκρες. Λαδώνουμε καλά. Σκεπάζουμε με 2 φύλλα. Λαδώνουμε. Καλύπτουμε με 2 φύλλα και τα διπλώνουμε να πάρουν ωραίο σχήμα. Αλείφουμε με σπορέλαιο. Ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όταν κρυώσει, σερβίρουμε με άχνη και κανέλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία!